Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας σχετικά με το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται περίπου για 60 μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε σχολεία εκτός χωροταξικής κατανομής και το ΦΤΕΛ δικαίως, σε εισαγωγικά, δεν τους καλύπτει τη μεταφορά γιατί δεν έχει το χαρτί που απαιτείται από την εκπαίδευση, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας και την Περιφερειακή Εκπαίδευση που έχει την αρμοδιότητα. Χθες το πρωί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο την προσωπία των μαθητών που, που του έθεσαν το πρόβλημα. Πραγματικά ο Δήμαρχος ευαισθητοποιήθηκε. Χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα, όπου ζητούσαμε με δύο λόγια να καλυφθούν αυτοί οι 60 μαθητές οι οποίοι αναγκάζονται καθημερινά να πληρώνουν 4 ευρώ και αν είναι και δύο αδέρφια 8 ευρώ και ούτω καθεξής, προκειμένου να πηγαίνουν στο σχολείο τους. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη σημερινή εποχή πρόκειται για ένα κόστος πολύ μεγάλο, δυσβάστακτο, το οποίο δεν μπορούν να το επιμισθούν οι οικογένειες τη στιγμή που υπάρχουν και φαινόμενα παράδοξα όπως το να περνάει το λεωφορείο απ' έξω από το σχολείο τους, αλλά να μην τους αφήνει επειδή δεν νομοποιείται να τους αφήσει βάσει των κανονισμών και της χωροταξικής κατανομής των μαθητών. Εμείς τι ζητήσαμε σήμερα, να σταματήσει αυτή η ολιγορία της εκπαίδευσης, να σταλεί εισήγηση από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας προς την Τρίπολη, προς τον κύριο Πετρόπουλο, προς τον Περιφερειακό Διευθυντή, ούτως ώστε να καλυφθούν και αυτοί οι 60 μαθητές, χωρίς να εξετάσουμε τώρα για ποιο λόγο γίνανε αυτές οι αλλαγές. Υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι, υπάρχουν λόγοι μετακόμισης, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που συνέβησαν αυτές οι αλλαγές. Δεν τους εξετάζουμε τώρα, δεν έχει νόημα να τους εξετάσουμε. Υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση που πρέπει να εξυπηρετηθούν αυτοί οι 60 μαθητές. Είναι 60 οικογένειες του Δήμου Άργους Μυκηνών και αυτό το νόημα έχει και η δική μας παρουσία εδώ, η δικιά μου και του κ. Πετσέλη των αντιδημάρχων, προκειμένου να στηρίξουμε το αίτημά τους να καλυφθούν και αυτοί οι 60 μαθητές. Ούτως ή άλλως καλύπτεται η δαπάνη μεταφοράς από το κράτος. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως διαδικαστικό ζήτημα που η εκπαίδευση πρέπει να σκύψει σήμερα κιόλας να το λύσει, ούτως ώστε από Δευτέρα ή δυνατόν τα παιδιά να μπορούν να μετακινούνται χωρίς να πληρώνουν αυτό το μεγάλο κόστος. Καταθέσαμε σήμερα στο προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει ομόφωνα χτες για τη μεταφορά των μαθητών. Ήδη από τα δύο λύκεια, από το πρώτο και από το δεύτερο λύκειο, έχουμε σύνολο 59 άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με τις μεταφοράς. Φανταστείτε δηλαδή 59 οικογένειες να χρεώνονται στο ΚΤΕΛ με 3,60, 1,80 και 1,80 δηλαδή μεταφορά των μαθητών. Και πόσο άσχημο είναι να περνάνε από μπροστά από το πρώτο λύκειο, δηλαδή του Άργους, και να θέλει να πάει στο δεύτερο και να μην σταματάει το λεωφορείο για να κατεβαίνουν οι μαθητές εκεί. Και να θέλουν να πάρουν ταξί για να έρχονται στο πρώτο λύκειο. Πρέπει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να στείλει το πρόβλημα όπως το μεταφέραμε και εμείς με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Διεύθυνση στην Τρίπολη, γιατί εκεί θα δοθεί η οριστική λύση, για να κλείσει το κεφάλαιο αυτό με μια θετική εισήγηση από εδώ από την Περιφέρεια ότι όντως υπάρχει πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών. Δεν θα μπούμε σε άλλα επιμέρους ζητήματα, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι το παρόντος. Είναι τόσο απλό το θέμα να λυθεί με μια κουβέντα. Αν όμως δεν θέλουμε να το λύσουμε, το φέρνουμε γύρω-γύρω και που λένε στο χωριό μου, όποιος καρβέλια ογκυρεύεται, χρόνια κάνει για να κοσκινήσει πολλά χρόνια. Γιατί το λέω αυτό. Το κλίμα ήταν συναντικό από το προϊστάμενο εδώ που λέει ότι θα το μεταφέρει. Εμείς του παρακαλέσαμε να το μεταφέρει σήμερα που είναι Παρασκευή για να μπορέσουμε να έχουμε άμεση λύση τη Δευτέρα, να μην έχουμε άλλα επιπλέον έξοδα για τους μαθητές. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το ξέρει και ο κύριος που ήρθαμε εδώ. Τέλος πάντων, ήρθαμε εμείς εδώ επειδή ξέρουμε ότι ο λαός έχει δύναμη και δεν ήρθαμε καν με όλα τα παιδιά που είναι 60 παιδιά. Ήρθαμε με τα 30 από αυτά και ζητήσαμε να μας βοηθήσει. Τώρα περιμένουμε την αίτησή του, αλλά το ποσό που του ζητάνε στα λεωφορεία είναι υπέρογκο. Δηλαδή τώρα 4 ευρώ την ημέρα επί πόσες μέρες έχουμε σχολείο βγαίνει ένα ποσό υπερβολικά μεγάλο και δεν αξίζει. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταματήσει το λεωφορείο στο πρώτο λύκειο και θα πάει τα παιδιά δηλαδή στο τρίτο λύκειο επειδή ανήκουν εκεί και θα γυρίσουν τα παιδιά με τι, με τα πόδια για να πάνε στο πρώτο, ενώ περνάει από το πρώτο και δεν σταματάει, δεν ανοίγει την πόρτα και τους ζητάει λεφτά για να ανοίξει την πόρτα. Σας ζητάνε χρήματα αυτή τη στιγμή? Πληρώνετε εσείς το εισιτήριο αυτή τη στιγμή? Πληρώνουμε εμείς το εισιτήριο αυτή τη στιγμή. 1,80 ακριβώς. 1,80 στο πήγαινε, 1,80 στο έλα. Για να το πληρώσω, δεν πήγαινε. Δεν θα μας πάει. Δεν έχω χρήματα. Δεν θα μας πάει απλά. Θα μας κατεβάσει κάτω. Έχει συμβεί αυτό? Έχει συμβεί. Έτσι είναι η κατάσταση.